19 ετών, άφησε τη γενέτειρά του την Πλασένθια των 37.000 κατοίκων για να μετακομίσει στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας, φτάνοντας μάλιστα το Δεκέμβρη του 2004 να μετέχει στο Champions League με την Μπαρσελόνα. Σήμερα, 3 χρόνια αργότερα, ο Χαβίτο κλέβει την παράσταση στον Άρη, οι φίλοι του οποίου έχουν μάλιστα ήδη εξαντλήσει όλες τις εμφανίσεις της ομάδας με το όνομά του στην πλάτη. Αν ένας από τους νεοφερμένους παίκτες του Άρη έχει κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση ως τώρα από την παρουσία του στα φιλικά και το πρώτο επίσημο παιχνίδι των κιτρίνων, δεν είναι άλλος από τον Φραντζίσκο Χαβίτο. Ο 23χρονος Ισπανός έχει κλέψει τις καρδιές των οπαδών του Άρη που έσπευσαν να εξαφανίσουν την φανέλα με το νούμερο 20 από την μπουτίκ του συλλόγου. Visto lo visto, pues eso hay que me motiva más para seguir trabajando y no defraudarlo. Η αλήθεια είναι αυτό έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα, ας πούμε, γιατί εντάξει, δεν ήμουν συνηθισμένος σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που με προτιμάει πάνω απ' όλα και μακάρι αυτό να είναι ένα κίνητρο για μας και για μένα προσωπικά, λέει, για να μπορέσω να αποδώσω καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν είναι στο 100% και ο ίδιος αλλά και όλο το σύνολο του Άρη. Τώρα φτιάχνει. Sí, partidos todavía. Con los partidos iremos cogiendo otro tipo de ritmo que no se coge en los entrenamientos. Σίγουρα ακόμη είμαστε, ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε να φτάσουμε. Είμαστε γύρω στο 70%. Μας μένουν κάποιες προπονήσεις, κάποια αυτά, κάποια άλλες ειδικές εξειδικευμένες προπονήσεις που πιστεύω ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί πολύ πιο σύντομα από ό,τι πιστεύουμε. Πώς του φαίνεται στην Ελλάδα, βρήκε αυτό που περίμενε, είναι ικανοποιημένος ο Άρης? Está satisfecho aquí en Grecia con tu elección de venir a Aris? Sí, cada día que juego más partidos, estoy entrenando aquí, estoy más aquí, cada vez estoy más a gusto y más contento y no me arrepiento en ningún momento de haber venido. Η αλήθεια είναι όσο πάει με το χρόνο, αισθάνομαι πολύ καλύτερα και είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου, που λέμε, έτσι. Και κάθε τόσο προσαρμόζομαι καλύτερα και με τους συμπαίκτες μου και στο γήπεδο, γενικά με όλους τους συμπαίκτες μου. Πιστεύω ότι είμαι ευχαριστημένος. Έτσι νιώθω. Νιώθει την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του? Το καταλαβαίνει, το εισπράττει αυτό? Με μοτίβα incluso más para que llegue la hora del partido y jugar mejor todavía. Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, το αισθάνθηκα αυτό πάρα πολλές φορές, είτε στον δρόμο που με βλέπουν, με χαιρετούν και τα λοιπά, με χαιρετούν όλοι, είτε μες στο γήπεδο. Και για μένα αυτό φυσικά είναι ένα κίνητρο παραπάνω για να μπορέσω, με αγωνία περιμένω πότε θα έρθει το επόμενο παιχνίδι για να μπορέσω να παίξω. Του αρέσει η ομάδα? ¿Te gusta el equipo así como está montado? Sí, cada vez me va gustando más porque nos vamos entendiendo y vamos aprendiendo a jugar mejor juntos y a medida que vayamos jugando más. Ναι, μ' αρέσει έτσι πως είμαστε και κάθε τόσο μ' αρέσει περισσότερο γιατί αρχίζουμε και κάνουμε μια σχετική χημεία μεταξύ μας και αυτό φυσικά είναι κάτι που βελτιώνει την κατάστασή μας μέσα στο γήπεδο και γενικότερα μεταξύ μας. Την Κυριακή ο Άρης παίζει ένα παιχνίδι με την Κέρκυρα. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Μπορεί να υποσχεθεί κάτι στον κόσμο γιατί θα πάνε και πολλοί φίλοι να τον παρακολουθήσουν. Ojalá ganemos y le podamos dar alegría a la afición y poder conseguir tres puntos que serían muy importantes para nosotros también. Σίγουρα μ' αρέσει η σκέψη, μόνο μ' αρέσει και μακάρι να πάμε καλά και να κερδίσουμε, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να δώσουμε, ας πούμε, κάποια χαρά στους φιλάθλους μας πάνω απ' όλα. Ο 23χρονος Ισπανός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους νεαρούς ποδοσφαιριστές τα μεγάλα αστέρια της Μπαρσελόνα από την οποία προέρχεται. Todos me saludaron, todos hablaban conmigo, se sentaban conmigo a comer, me trataron como si fuera uno más de ellos. Η αλήθεια είναι ότι και αυτό ήταν μια έκπληξη για μένα. Δεν περίμενα δηλαδή αυτή τη συμπεριφορά των παικτών αυτών, αλλά αφού ξέρω ότι έρχομαι από κατώτερες κατηγορίες, αλλά με υποδέχτηκαν πολύ καλά, μιλούσαν μαζί μου σαν να γνωριζόμασταν πολύ καιρό. Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστημένος πολύ με αυτούς. Ευχαριστώ. Bye. Bye.